Γεια σας. Ονομάζομαι Κεραμιδιώτης Κωνσταντίνος και η παρουσίαση αφορά την εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Ruby. Πριν όμως ξεκινήσουμε, ας πούμε λίγα λόγια για τον προγραμματιστή και για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Το επάγγελμα του προγραμματιστή απαιτεί ερευνητικό πνεύμα, ευστροφία, ικανότητα λογικών υπολογισμών, υπομονή και ακρίβεια. Επίσης, έχει θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας, καθώς οι εφαρμογές των υπολογιστών αφορούν όλο και περισσότερους τομείς της ζωής μας. Τώρα, όσον αφορά τη Ruby, όπως βλέπουμε και στην εικόνα, μπορεί να μην έχει τη δημοτικότητα που έχουν άλλες γλώσσες, όπως είναι η C ή η Java, αλλά έχει πολύ καλές προοπτικές και ο μισθός είναι πάρα πολύ καλός. Για να ξεκινήσουμε, θα πρέπει αρχικά να κατεβάσουμε τη Ruby και τον Editor. Για να κατεβάσουμε τη Ruby, θα μεταβούμε στην ιστοσελίδα rubyinstaller.org/downloads και θα κατεβάσουμε την έκδοση 1.9.3. Στη συνέχεια, θα κατεβάσουμε τον Editor από τη σελίδα activestate.com/commodo/edit/downloads και θα κατεβάσουμε ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που διαθέτουμε. Για οικονομία χρόνου, έχω κατεβάσει και τις δύο εφαρμογές. Θα κάνουμε όμως την εγκατάσταση μαζί. Πάμε πρώτα να εγκαταστήσουμε τη Ruby. Τρέχουμε τον installer. OK. Accept. Επόμενο. Τσεκάρουμε και τα τρία κουτάκια. Και εγκατάσταση. Ωραία. Τώρα πάμε να εγκαταστήσουμε τον editor. Πατάμε επόμενο. Accept. Επόμενο. Επόμενο. Και install. Αφού τελειώσουμε με την εγκατάσταση, θα ανοίξουμε τον editor που κατεβάσαμε. Σήμερα θα δούμε δύο εντολές, την print και την boots, και ποια είναι η διαφορά τους. Επίσης θα δημιουργήσουμε μία μεταβλητή και παρακάτω θα καλυφθούν κάποιοι όροι όπως variable που είναι μεταβλητές, boolean που είναι οι λογικές τιμές, integer που είναι οι ακέραιοι, float που είναι οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής και string οι συμβολοσειρές. Ας ξεκινήσουμε. Πηγαίνοντας στον editor θα διαλέξουμε τη δεύτερη επιλογή, θα επιλέξουμε τη Ruby και θα πατήσουμε open. Θα δούμε πρώτα την εντολή print. Τώρα θα αποθηκεύσουμε όπου εμείς θέλουμε. Οκ. Τώρα για να το τρέξουμε αυτό, θα πρέπει να ανοίξουμε το Start Command Prompt with Ruby, το οποίο βρίσκεται στην έναρξη. Θα βρούμε το αρχείο που δημιουργήσαμε και θα κάνουμε drag and drop μέσα. Πατάμε Enter και μας εμφάνισε το μήνυμά μας. Τώρα πάμε να δούμε τι διαφορά έχει η print με την put. Θα ανοίξουμε ξανά τον editor, θα αφήσουμε την πρώτη γραμμή όσο έχει και θα γράψουμε. Τώρα θα δούμε. Τη διαφορά. Μεταξύ της print και της puts. Κάνουμε save και πάμε να το τρέξουμε. Λοιπόν, για να συγκρίνουμε. Όπως μπορούμε να δούμε, μετά την εντολή print, δεν πηγαίνουμε σε καινούργια σειρά. Συνεχίζουμε στην ίδια. Ενώ μετά την εντολή puts, αλλάζουμε σειρά.
Και αυτή είναι η βασική διαφορά τους. Τώρα ας δημιουργήσουμε μία μεταβλητή, αλλά πριν το κάνουμε ας πούμε τον ορισμό της. Μεταβλητή είναι μία θέση μνήμης την οποία δίνουμε όνομα για να μπορούμε να αναφερόμαστε σε αυτήν. Η θέση αυτή περιέχει μία μόνο τιμή, την οποία μπορούμε να αντικαταστήσουμε με μία άλλη όποτε είναι αναγκαίο. Θα πάμε στον editor και θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο αρχείο. Τη μεταβλητή θα την ονομάσω My Name και το περιεχόμενο θα έχει το Κώστας. Και για να την εκτυπώσω, δηλαδή το περιεχόμενό της, θα χρησιμοποιήσω την print. Κάνουμε αποθήκευση. Και θα το τρέξουμε. Όπως βλέπουμε, μας έχει εκτυπώσει το περιεχόμενο. Κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο μάθημα. Στο επόμενο θα δούμε και τους αριθμητικούς τελεστές.